Να περάσουμε τώρα στον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Γιώκα, από την Ανατολική Αττική. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Όπου σας γεννάνε και τα κοκόρια σας τώρα. Είναι μια περίοδος για το ΚΚΕ που γεννάνε και τα κοκόρια. Και στις δημοσκοπήσεις καλά, και στις εκλογές καλά, και στις τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ότι και σε αυτές τις εκλογές, τις τοπικές εκλογές, και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε αυτό που καταγράφηκε και στις βουλευτικές εκλογές πριν τρεις μήνες περίπου, ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος παραμένει, όμως είναι μια τάση και απεγκλωβισμού από τα αστικά κόμματα και συμπόρευσης ανόδου του κύρους και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Και δείχνει ότι η συμπόρευση αυτή με το ΚΚΕ δεν έχει συγκυριακά χαρακτηριστικά, έχει πιο βαθιές ρίζες που διαμορφώνονται μέσα στον αγώνα, μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγωνιστικούς δεσμούς με ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ιδιαίτερα με τα ποσοστά στις περιφέρειες, όπου εκεί μεσοσταθμικά η παράταξη που στηρίχθηκε από το ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπήρωση, κατέγραψε ποσοστό πάνω από 10%, αλλά και στο δεύτερο γύρο, με τους συνολικά 6 δήμους στις οποίες εκλέχτηκε ο υποψήφιος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, για τρίτη συνεχόμενη... Είναι η Πάτρα, είναι η Πετρούπολη, είναι το Χαϊδάρι. Είναι η Κεσαριανή, είναι ο Τύραυος και η Ικαρία που ήδη ήταν από λίγο το πρώτο... Λίγο το μικρόφωνο, το πουκάμισο να φτιάξετε έτσι, να μην ακούγεται ήχος. Τώρα, κύριε Γκιώκα, βλέποντας τα αποτελέσματα τώρα εκ των υστέρων, στο μεγαλύτερο Δήμο της Αθήνας, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εξακολουθείτε να πιστεύετε πως ήταν μια καλή επιλογή να μην στηρίξετε τον κύριο Δούκα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν ήταν μια επιλογή για την Αθήνα. Η στάση μας ότι πρέπει ο λαός να καταδικάσει αυτούς που υπηρετούν την τοπική διοίκηση μακρύ χέρι του κράτους και η μάντα προώθησης μιας συγκεκριμένης αντιλαϊκής πολιτικής... Ο κύριος Δούκας όμως δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα, είναι ένα νέο πρόσωπο. Καταρχήν υπήρχε παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο της Αθήνας. Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο της Αθήνας, πρέπει να θυμίσουμε ότι όλες τις κρίσιμες επιλογές της διοίκησης Μπακογιάννη τις στήριξε. Και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δευτερεύοντος, αλλά κυρίως η παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά δηλαδή που καταλογίζαμε και εμείς και άλλοι στη διοίκηση Μπακογιάννη από το Μεγάλο Περίπατο, από την τσιμεντοποίηση του Βοτανικού, από διάφορες συμβάσεις με εργολάβους κτλ. Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, συνέχεια της οποίας αποτελεί ο κύριος Δούκας, τα στήριξε. Η διοίκηση Μπακογιάννη δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας την προηγούμενη τετραετία, λόγω και του εκλογικού νόμου κτλ. Άρα λοιπόν, η δικιά μας στάση, που ξαναλέω δεν αφορά μόνο το Δήμο της Αθήνας, αφορά πανελλαδικά, ήταν ότι πρέπει να καταδικαστούν όχι μόνο οι κυβερνητικοί υποψήφοι, αλλά όλοι εκείνοι οι υποψήφοι που υπηρετούν μία τοπική διοίκηση ως η μάντα και ως μακρύ χέρι του κράτους και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και θεωρούμε ότι και το υψηλό ποσοστό αποχής, παρά το γεγονός ότι εμείς δεν υιοθετούμε αυτή τη στάση, περικλεί σημαντικό ποσοστό και διαμαρτυρίας απέναντι σε τέτοιου υποψηφίους και απόρριψης της λογικής του μικρότερου κακού και αν θέλετε και μια απαξίωση σε έναν θεσμό, την τοπική διοίκηση, με τα χαρακτηριστικά που έχοντας σήμερα αυτό. Στην Πάτρα όμως καλέσατε όλους τους πολίτες να ψηφίσουν τον κύριο Πελετίδη. Εμείς απευθυνόμαστε στο λαό. Δεν απευθυνόμαστε σε κόμματα, δεν απευθυνόμαστε σε ηγεσίες παρατάξεων, ούτε κάνουμε συναλλαγές. Εμείς την ίδια στάση που κρατήσαμε στον πρώτο γύρο, την ίδια στάση κρατήσαμε και στο δεύτερο γύρο. Δεν είμαστε διπρόσωποι. Φαντάζεται κανείς το ΚΚΕ να έλεγε στον πρώτο γύρο, ή που είπε στον πρώτο γύρο, ότι καταδικάστε τους υποψηφίους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου να αλλάζαμε στάση και να λέγαμε τώρα ψηφίστε με ένα διαφορετικό κριτήριο. Και να σας πω και κάτι, και αποδεικνύεται ότι και μία σειρά υποψηφιότητες δεν έχουν να κάνουν τόσο με την τοπική διοίκηση και το τι πολιτική θα εφαρμοστεί, όσο κυρίως με άλλου είδους πολιτικές επιδιώξεις. Παραδείγματος χάρη στην Αθήνα φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα εκφράζει, αν θέλετε, και λειτουργεί και ως πειραματικός σωλήνας και ως πρόβα διεργασιών
και των ανασυνθέσεων που επιχειρούνται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ιδιαίτερα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας της στάσης του κόμματος το γεγονός ότι ο πρώτος που έσπευσε να κάνει δηλώσεις, ο πρώτος που έσπευσε να κάνει δηλώσεις μετά τη νίκη του κυρίου Δούκα στην Αθήνα ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός των μνημονίων, ο πρωθυπουργός του Δουνουτού, ο πρωθυπουργός των περικοπών. Με συγχωρείτε, δεν θα κάνει το κουκουέ, δεν θα νομιμοποιήσει την νεκρανάσταση της, της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό το κλίμα αραβώνων που υπάρχει ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν σας αφορά εσάς? Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για σε δύο. Αυτό το προοδευτικό μέτωπο που. Ναι, δεν θεωρούμε εσείς... ότι καταρχήν ότι είναι προοδευτικό. Είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, έχουν κριθεί, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από, από θέση κυβέρνησης για πάρα πολλά χρόνια, όσο και από θέση αντιπολίτευσης, έχουν δείξει ποιος είναι ο χαρακτήρας τους, έχουν εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές. Ξαναλέω, ο πρώτος που πήγε και πανηγύρισε για τον κύριο Δούκα ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να γίνει άλωθη σε τέτοιου, στην ανασύνθεση ενός χώρου από τον οποίο ο λαός δεν έχει να περιμένει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα, εμείς καλούμε τον εργατικές λαϊκές δυνάμεις που ακολουθούν ενδεχομένως αυτά τα κόμματα ακόμη να βγάλουν συμπεράσματα και βγάζει τέτοιος κόσμος συμπεράσματα. Μπορώ να σας πω ότι και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εκφράστηκε η συσπήρωση και η συμπόρευση με το ΚΚΕ ενός κόσμου που προέρχεται από αυτά τα κόμματα, ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κόμμα, τις θέσεις που κρατάει. Με συγχωρείτε. Άρα πιστεύετε ότι έχετε κερδίσει και ψηφοφόρους από εκεί, από το ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη φάση? Βεβαίως, βεβαίως. Μα αντικειμενικά, αυτό το πράγμα, η άνοδος που καταγράφεται στα ψηφοτέλεσμα του ΚΚΕ σε σχέση τόσο με τις προηγούμενες τοπικές εκλογές του 19, όσο και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2013, δείχνει την ευρύτερη απήχηση του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης. Σε έναν κόσμο τον που βγάζει συμπεράσματα... Ή έχουν δυσαρεστηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτά και πάνε και μαζί. Ένας κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν βγάζει συμπεράσματα μόνο, πώς το λένε, από τον καναπέ. Βγάζει συμπεράσματα συμμετέχοντας στους αγώνες, συμμετέχοντας στα σωματεία του, συμμετέχοντας στους μαζικούς φορείς. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο πιο, να το πω έτσι, η πιο σωστή επιλογή προκειμένου να εκφραστεί σήμερα μία συσπήρωση απέναντι στην κυρίαρχη, την αντιλαϊκή πολιτική. Και εμείς να δυναμώσουν θετικές διεργασίες, θετικές ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές διεργασίες. Ναι, σε αυτό το πλαίσιο σας ρωτάμε, ως προς την αντίδραση στην κυβέρνηση, στο αυτό το αντικυβερνητικό μέτωπο που πάει να δημιουργηθεί. Κοίτα, εμείς δεν, ξέρετε, δεν κρίνουμε με βάση την καρέκλα. Mm-hmm. Το αν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, η αντιλαϊκή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και αντικατασταθεί από μία άλλη κυβέρνηση ίδιας σκοπής, λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει τις τελευταίες πολλά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχουμε ζήσει εναλλαγή κυβερνήσεων. Άρα ίδια σκοπή κυβέρνησε μπορεί η Νέα να είναι... Δημοκρατία, κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνήσανε μαζί, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, αυτός ο φαύλος κύκλος της εναλλαγής αντιλαϊκών κυβερνήσεων, κάποια στιγμή εμείς λέμε ότι πρέπει να σπάσει. Και αυτό, ο τρόπος για να σπάσει είναι η συμπόρευση, η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ, προκειμένου να μπει επιτάπητος η ανάγκη ριζικών αλλαγών, ριζικών ανατροπών που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Η στάση σε μια σειρά ζητήματα και επίκαιρα ζητήματα, δείχνει αυτή τη σύγκληση αυτών των κομμάτων. Δεν μιλάμε μόνο το τι ψηφίζουν στη Βουλή. Για ποιο θέμα μιλάτε? Τι ψηφίσανε στη Βουλή? Για το πανεπιστημιακό. Μα βεβαίως. Η κοινή στάση κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιατών, των ακροδεξιών Σπαρτιατών, ενάντια στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού που ουσιαστικά στηρίζει το κράτος του Ισραήλ, ναι, κατά τη γνώμη μας, είναι διαχωριστική γραμμή. Είναι στοιχείο για το αν μια δύναμη είναι όντως προοδευτική ή αντιδραστική. Το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα στάθηκαν απέναντι στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, στέκονται απέναντι στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και ουσιαστικά στηρίζουν το κράτος του Ισραήλ με τις βαρβαρότητες
που αυτή την περίοδο διεξάγει, ναι, είναι κριτήριο. Από την άλλη μεριά δεν διεξάγονται βαρβαρότητες, δηλαδή η Χαμάς δεν διεξάγει βαρβαρότητες αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα από τη φύση του. Mm-hmm. Και ο πόλεμος δεν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Σαφώς. Ο πόλεμος διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διεξάγεται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και είναι το αποτέλεσμα της Ισραηλινής κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών. Mm-hmm. Προφανώς αυτή η κατάσταση γεννά και αντιδράσεις, γεννά και αντίπεινα κτλ. Όμως τα δύο ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι τα δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιος δημιουργεί αυτή την κατάσταση? Τη δημιουργεί η Ισραηλινή κατοχή, οι επικισμοί, οι δολοφονίες αμάχων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι εκτοπισμοί. Λοιπόν, ένα, αυτό είναι το ερώτημα. Και δεύτερον, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα αντίστασης? Εμείς λέμε ανεπιφύλακτα ότι έχει δικαίωμα αντίστασης. Με αυτόν τον τρόπο όμως, κύριε Γκιόκα. Με τα μέσα που θα επιλέξει, πάντως όχι με τους όρους του κατακτητή. Mm-hmm. Με τα μέσα που θα επιλέξει ο ίδιος. Φυσικά, η χώρα μας δεν απελευθερώθηκε με σφεντόνες και επελευθερώθηκε, πόσο λένε, με συγκεκριμένους όρους. Με τα μέσα που θα φύλακες. Επιλέξει ο κάθε λαός, έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται στον κατακτητή και σε αυτόν που διεξάγει μια απίστευτη βαρβαρότητα, ένα καθεστώς απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη και υπάρχουν στον ελληνικό λαό και σε άλλους λαούς αισθήματα αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και αύριο στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα, στην κινητοποίηση των σωματείων και άλλων μαζικών φορέων, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό αγώνα. Είδαμε χθες δύο αθώα θύματα, δύο Σουηδούς να πυροβολούνται. Φοβάστε ότι τέτοια φαινόμενα θα δούμε όλο και συχνότερα τώρα στην Ευρώπη? Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχουν θύλακες ενδεχομένως στις Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλες οργάνωσεις. Θέλει μια προσοχή. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχουν οργανώσεις, ομάδες κτλ. Που μπορούν να λειτουργούν και με προβοκατόρικο τρόπο και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι αυτό που λένε οι Ισλαμικές οργανώσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Χαμάς με τον ISIS που ήταν κατασκεύασμα των Αμερικάνων για συγκεκριμένους λόγους. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια γνώμη νομίζει για τη Χαμάς. Και εμείς έχουμε γνώμη για τη Χαμάς. Όμως, μέσω της Χαμάς ουσιαστικά επιχειρείται η ενοχοποίηση της Παλαιστινιακής αντίστασης και του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί ο αγώνας που γίνεται τον στηρίζει και η Παλαιστινιακή Αρχή και άλλες οργανώσεις και κόμματα στην Παλαιστίνη, με τις οποίες και εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε σχέσεις, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Παλαιστίνης, το κόμμα του λαού, με το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ, που επίσης είναι ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ. Άρα λοιπόν είναι εκ του πονηρού αυτή η προσπάθεια μέσω της Χαμάς ουσιαστικά να ενοχοποιηθεί ο ίδιος ο αγώνας που κάνει ο Παλαιστινιακός λαός και ξαναλέω έχει δικαίωμα και να τον έχει. Αυτό που κάνει η Χαμάς όμως αυτή τη στιγμή είναι, τι είναι? Είναι απλή αντίσταση ή είναι τρομοκρατική επίθεση και ακραία μάλιστα? Έκανε και επίθεση και σε στρατιωτικούς στόχους. Mm-hmm. Έκανε όμως και σε μια ειρηνική συναυλία. Κοιτάξτε, και σκοτώθηκαν τόσα παιδιά και τόσα πιάστηκαν όμοιροι. Να κρατάω μικρό καλάθι και να έχω μεγάλες αμφιβολίες για τα fake news της πολεμικής προπαγάνδας. Πολλά από αυτά που είδαμε τις πρώτες μέρες, λοιπόν, 2-3 μέρες αργότερα διαψεύστηκαν από τους ίδιους, από αυτούς που τα διακίνησαν και τα διέρευσαν. Επίσης, όταν μιλάμε για επίκους, προσέχτε, δεν μιλάμε για άμαχο πληθυσμό. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος που παρακολουθεί και ενδεχομένως να μην ξέρει την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή στα Παλαιστινιακά εδάφη, στη Δυτική Όχθη, το 40% ελέγχεται από επίκους από το Ισραήλ μέσω των επικισμών. Τι σημαίνει επικισμή? Σημαίνει ότι σε ένα έδαφος Παλαιστινιακό έρχεται το Ισραήλ και τοποθετεί δικούς του ανθρώπους, οπλισμένους, φανατικούς, λοιπόν, στην προσπάθεια να διαμορφώσει, να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της κατοχής. Φαντάζεστε μία ξένη χώρα να έκανε κατοχή σε ελληνικό έδαφος και να έκανε επικισμούς για να λιώσει τον πληθυσμό ή για να δημιουργήσει τετελεσμένα? Με συγχωρείτε, δεν είναι και τόσο αθώοι αυτοί. Λοιπόν, άρα θέλει και αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης και
μέτωπο ενάντια στην παραπληροφόρηση και στα fake news, αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω. Βεβαίως ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα και στρέφεται και εναντίον του Ισραηλινού λαού. Όμως, ποια είναι η πηγή του προβλήματος? Αυτό μην το παραβλέπουμε, ότι αυτή τη στιγμή και ο Ισραηλινός λαός υποφέρει. Υποφέρει και ο Ισραηλινός και ο Παλαιστινιακός λαός. Ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η αιτία του προβλήματος? Η Ισραηλινή κατοχή. Αυτό είναι. Και σε αυτό εμείς δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω όσον αφορά και την κριτική μας και την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Και πρέπει σε καμία περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση, και το λέμε σε όλους τους τόνους, να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο. Mm-hmm. Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις, ελληνικό πλοίο το οποίο έχει πάει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν ζητηθεί, να παρέχει τέτοιου είδους συνδρομή. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή την εξέλιξη. Ήσασταν σαφείς, κύριε Γκιόκα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλη στη Βουλή.